Χαίρετε. Ονομάζομαι Παναγιώτα Κατσαμπά και είμαι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Κύπρου. Υπ' ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας γυναικών και κοριτσιών στην επιστήμη, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το δικό μου ταξίδι στον κόσμο των θετικών επιστημών και συγκεκριμένα της μελέτης του μικροκόσμου. Από μικρή αγαπούσα πάρα πολύ τα μαθηματικά αλλά και τις άλλες θετικές επιστήμες. Ποτέ δεν επηρέασε το φύλο μου τις επιλογές μου. Απλά ακολουθούσα αυτό που αγαπούσα. Είχα την υποστήριξη της οικογένειας, των καθηγητών μου και της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας και με τη δική τους αρρωγή ακολούθησα το όνειρό μου και σπούδασα εφαρμοσμένα μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Εκεί αγάπησα τη ρευστομηχανική, στην οποία και ειδικεύτηκα στο μεταπτυχιακό μου. Στο διδακτορικό μου στο Cambridge και το μεταδιδακτορικό μου στο Birmingham ασχολήθηκα με τη μελέτη της ρευστομηχανικής των μικροκολυμβητών, είτε βιολογικών, όπως τα βακτήρια, είτε συνθετικών, όπως αυτά τα μικρορομπότ. Μελέτησα την επίδραση της ελαστικότητας της έλικας των βακτηρίων στην κολύμβησή τους και μοντελοποίησα έναν ενδιαφέροντα μηχανισμό με τον οποίο βακτηριοφάγοι ιοί γραπώνονται στην έλικα των βακτηρίων, κινούνται κατά μήκος της και σκοτώνουν ακολούθως τα βακτήρια. Ασχολήθηκα και με το σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση καινοτόμων χαρακτηριστικών διαφόρων μικρορομποτικών design, όπως η ελαστικότητα και ο έλεγχος της πορείας τους. Είχα τη χαρά να δω ένα δικό μου μικρορομποτικό design να υλοποιείται στο εργαστήριο από συνεργάτες μου στη Στουτκάρδη. Στο Ινστιτούτο Κύπρου, η έρευνά μου αφορά περίπλοκα μοριακά συστήματα, όπως τα πολυμορία αστέρια, τα οποία προσεγγίζουμε μέσα από προσομοιώσεις στον υπερυπολογιστή και στατιστικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων. Αυτό λοιπόν ήταν το δικό μου ταξίδι μέχρι τώρα στον κόσμο των θετικών επιστημών. Και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω όλες σας και όλους σας, αν αγαπάτε τις θετικές επιστήμες, να κυνηγήσετε το όνειρό σας. Με μεράκι, επιμονή και κόπο μπορείτε κι εσείς να τα καταφέρετε ό,τι και αν επιδιώξετε.